Γεια σα, είναι η Αγωνιστική του Γκαζέτα. Είμαι ο Αντώνη Αόλης Πριν περάσουμε να αναλύσουμε τι τρεις κατηγορίε μα, την ενδεκάδα, την στιγμή και τον MVP, εσεί μπαίνετε στο site τη Super League. Ψηφίζετε Nivea Men Best Goal και Nivea Men Player of the Month. Ολοκληρώθηκε η 22η αγωνιστική τη Super League με το μεγάλο ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό. Κοντά μα είναι ο Κωνσταντίνο Ζάλιαρη για να σχολιάσουμε τι κατηγορίε. Χαίρετε. Και ξεκινάμε με την Ενδεκάδα. Σύστημα 4-4-2. Δεν μπορούμε να βάλουμε περισσότερου από δύο παίκτε τη ίδια ομάδα στην Ενδεκάδα. Ξεκινάμε με τον Φύλακα. Λέω Κνέτ από Πανετολικό, Κωνσταντινέ. Ναι, γιατί υπάρχει πολύ σημαντικό βαθμό για τον Πανετολικό. Υπάρχει το 0-0 με τον Άρη σε ένα χιονισμένο τοπίο. σω ο Διούδη με μια απόκρουση που έχει κάνει καθοριστική για τον Δέρμπι. σω και ο Αθανασιάδη για την ΑΕΚ με το πέναντι που έχει αποκρούσει. Ωστόσο, νομίζω ότι ο Κνέτ, λόγω του 0 παθητικού, κερδίζει την θέση. Τετράδα της άμινας, Μπαξεβανίδης στα δεξιά του Απόλλωνας Μύρνης, ο Βάντερσον του Πανατολικού Αριστερά και κεντρικό αμυντικό δίδυμο, ο Ίγκνασον του ΠΑΟΚ και ο Αντέτζο της Λαμίας. Στον Αντέτζο έχουμε σταθεί νομίζω αρκετές φορές για την αποτελεσματικότητα με την οποία είναι στα μετώπιστεν της Λαμίας, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να σταθούμε περισσότερο και στον Ίγκασον καθώς Κάνει τα πολύ βασικά σαν στόπερ, πετάγεται πρώτο στην μπάλα στο πρώτο γκολ που έχει ο Πάουκ, κάνει και την πολύ καλή κάθετη μέχρι τον σκόρε του δεκέφαλου του Βορρά, οπότε α, η παρουσία του ήταν και η κίνησή του αυτή ήταν πολύ σημαντική. Τετράδα στα χαφ δεξιά ο Λιβάη Γκαρσία της ΑΕΚ, αριστερά ο Τζόλις του Πάουκ και στα χαφ δίδυμο ο Μαουρίτσιο και ο Σανκαρέ του Πανθναϊκού. Μαρίτσιο και Σανκαρέ πολύ σημαντική συμβόλη στην ε, μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού. Το πρώτο γκολ ε, με την πράσινη φανέλα για τον Μαωρίσιο. Γκολ και ασίστ από τον Σανκαρέ στο δεύτερο παιχνίδι του. Ενάμεση παιχνίδι ουσιαστικά μαζί και με το μισό που έπαιξε στο περιστέρι κόντρα στον Ατρόμητο. Και ο Λιβάρ... και του δύο μπορούμε να του ψηφίσουν οι φίλοι στο site τη Super League ω Nivea Men Player of the Month. Ο Λιβάη Γκαρσία από εκεί και πέρα έχει τι δύο ασίστε στα δύο από τα τέσσερα τέρματα τη Ένωση στην Λάρισα. Εξαιρετικό σαν εξτρέμ, έχει βρει πολύ καλή λύση η ομάδα του Μανώλο Χιμένεθ. Και ο Τζόλη ήταν αρκετά απλητικό, απλά δεν έτυχε να σκοράρει. Στην επίθεση, ο Λιβέρα Τσάκ με τα δύο του γκολ, αλλά και ο Δουβίκα ο οποίο συνεχίζει να σκοράρει με τον Βόλο. Δουβίκα στα 8 τέρματα πλέον και πολύ καλή κίνηση. Πολύ όμορφο γκολ απέναντι στον Όφη στην Κρήτη, στο διπλό που πήρε η ομάδα τη Θεσσαλία. Και από εκεί και πέρα ο Λιβέρια τη έχει αποδείξει επανειλημμένα την ποιότητά του. Έχει πετύχει και δύο τέρματα, έχει κερδίσει το πέναλι, το έχει εκτελέσει μόνο του και έχει και την κεφαλιά στο δεύτερο γκολ. Δεύτερη κατηγορία, η στιγμή τη αγωνιστική. Δείχνω στον Κωνσταντίνο τρει φωτογραφίε. Διαλέγει την καλύτερη στιγμή τη 22η αγωνιστική Super League. Πρώτη φωτογραφία από το κλεάνθε Βικελίδη. σω, Κωνσταντίνο, να είναι το πιο ωριακό βάρ που έχουμε δει μέχρι στιγμή στη Super League και έχει να κάνει με τον γκολ που ακυρώθηκε του Άρη στον κόντρα στον Πανατολικό. Ναι, η κουβέντα για το ΒΑΡ έχει ξεφύγει νομίζω σχετικά, καθώ ε, υπήρχε αρχικά η εντύπωση ότι θα διορθώνει ε, προφανή και ξεκάθαρα λάθη. Τώρα που μετράμε τα χιλιοστά και τα εκατοστά και όλα αυτά, ναι, μεν είναι δίκαιο, ωστόσο η τεχνολογία πάντα θα αποτελεί α, σημείο για συζήτηση. Δεύτερη φωτογραφία, φυσικά από τον τέρμπι τη Λεωφόρου. Έχω βάλει το ξέσπασμα του Μπόλονι, αλλά θα μπορούσε να μπει οποιαδήποτε φωτογραφία από του πανηγυρισμού του Παναθηναϊκού νομίζω στο κλίμα του ντέρμπι, γιατί ήταν πολύ δυναμικό ντέρμπι, είχε πολύ ένταση στα τελευταία λεπτά το παιχνίδι στην Λεωφόρο και αν δεν κάνω λάθος είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τον Λάζλο Μπόλωνη τόσο έξαλλο σε θετικό αποτέλεσμα για τον Παναθηναϊκό να του βγαίνει όλη πίεση. Και τρίτη και τελευταία φωτογραφία από το Αλκαζάρ. Είναι το κοντράστο των συναισθημάτων, είναι ο παίκτη τη ΑΕΛ γονατιστό και πίσω στο βάθο οι παίκτε τη να πανηγυρίζουν. Θυμίζουμε για όσου δεν έχουν δει το match πώ στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων η ΑΕΛ κερδίζει πέναλτι αλλά αστοχή και στην αντεπίθεση η ΑΕΚ διαμορφώνει το τελικό 2-4. Είναι η στιγμή που λέγαμε και νωρίτερα με τον Αθανασιάδη που αποκρούει το πέναλντι και στην αντεπίθεση η ΑΕΚ Σκοράρη. Ε, πολύ δραματικό φινάλε για, για, για γερά νεύρα αυτό που έγινε στην Λάρισα. Μεγάλη νίκη για την ΑΕΚ. Και πού καταλήγει, ποια διαλέγει. Νομίζω ότι θα πάμε στο ντέρμπι. Ήταν η μεγάλη, το μεγάλο παιχνίδι τη αγωνιστική στην Λεωφόρο. Μια πολύ μεγάλη νίκη για τον Παναθηναϊκό, ο οποίο συνεχίζει και παραμένει αίτητο μέσα στο 2021. Στιγμή τη αγωνιστική, λοιπόν, το ξέσπασμα του Μπόλων μετά το τέλο του αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό. Τρίτη και τελευταία κατηγορία, ο MVP τη αγωνιστική. Νομίζω δεν χωράει αμφιβολία Κωνσταντίνε ότι είναι ο Γιουνού και με την assist και με τον goal ουσιαστικά διαμορφώνει το αποτέλεσμα κόντρα στον αιώνιο αντίπαλο. Επειδή έχουν ακουστεί πολλά για τα τρεξίματά του, ναι, ίσω να μην είναι αυτό το μεγάλο ατού. Ωστόσο, ξέρει να τοποθετείται και στο χώρο του κέντρου, ξέρει πότε να βγει στην επίθεση, κάνει την πολύ καλή κίνηση για να βγάλει τη σέντρα α, για το κεφάλι του Μαωρίσιο στο πρώτο γκολ και ξέρει μάλλον και πού να σταθεί και τι κίνηση να κάνει στην στημένη μπάλα από την οποία παίρνει το rebound για να κάνει το 2-0 για τον Παναχνάικο στη λεωφόρο. Δύο γκολ και μία assist σε δύο παιχνίδια μέχρι στιγμή. Σε εξαιρετικό ξεκίνημα στην θητεία του Μεταπράσινα. Χωρί αμφιβολία λοιπόν, MVP τη 22η Αγωνιστική, ο Γιουνού Σανγκαρέ. Αυτή ήταν η αγωνιστική του Γκαζέτα. Μέχρι την επόμενη φορά, εσεί μπαίνετε στο site Super League, ψηφίζετε Nivea Men Best Goal και Nivea Men Player of the Month.